Θα αλλάξει η ζωή σου, ρε. Συγχαρητήρια, ρε μαλάκα. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι. Ναι, ρε μαλάκα. Ναι, γράψ' το. I just bought a fucking bed. I can't believe this. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό. Ξεκινώντας αυτό το βίντεο θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι κανένας πανέξυπνος μέντορας, ούτε έχω όλες τις απαντήσεις, αλλά μοιράζομαι τις εμπειρίες μου με την ελπίδα ότι όποιος δει αυτό το βίντεο θα σε υποφεληθεί και το βοηθήσει. Εμένα μου έχει βοηθήσει, μου έχει αλλάξει τη ζωή και άμα αλλάξει τη δικιά σου, κανένα για μόνο. Όσοι με ρωτάτε επίσης για τον νόμο, παιδιά, θα φοράω τον άρθρο αυτόν για 4 εβδομάδες. Γλυκό να με εγγύηση, ναι! Και θα επανέλθουμε ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο αισιόδοξη. Χίλια ευχαριστώ για την αγάπη και την ενδιαφέρον που πήρε στο επόμενο βίντεο. Για πάμε τώρα να το δείξω. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας 3 από τις αγαπημένες μου συμβουλές για να γίνεις παραγωγικός, να μην πετάς τον χρόνο από το παράθυρο και ό,τι να πετυχαίνεις στους στόχους που βάζεις στον εαυτό σου. Αλλά θέλω καφέ. Και είμαι στα Τρίκαλα σήμερα. Θα βρούμε, θα κάνουμε λίγο τουρισμό. Για πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτρο θέλω. Ναι. Να είσαι καλά. Νομίζω το καλύτερο όλων είναι η αντιδράση του κόσμου. Κοίτα πως πηγαίνω. Έχουμε ένα τρίποδο στην τσέπη, μια κάμερα. Η κάμερα που κρατώ στο χέρι και όλο αυτό το πράγμα. Robocop. Η τύψη είναι πολύ καλή. Δεν είχα ψηλά, δεν έπαιρνε κάρτα και μ' άφησε να το πληρώσω μόνο 1 ευρώ. Θα σας δώσω σήμερα είναι συνήθειες. Και γενικά οποιαδήποτε επιτυχία έχουμε στη ζωή μας προέρχεται από το να έχουμε σωστές συνήθειες στην καθημερινότητά μας, έτσι. Οπότε, οι συμβουλές που θα πάρετε από το βίντεο αυτό και θα επιλέξετε να βάλετε στη ζωή σας, ελπίζω, θα τις αντικαταστήσετε με κάποιες κακές συνήθειες, οι οποίες σας κρατάνε πίσω. Θα φτάσουμε σε αυτό και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λένε γενικά ότι για να γίνει μια συνήθεια θέλει 21 μέρες. 21 μέρες κάθε μέρα για να γίνει όντως κομμάτι σου και να μην προσπαθείς, να μην πιέζει τον εαυτό σου για να το καταφέρεις, έτσι. Οπότε, αν σε βοηθάει, πάρε κόλλα ένα χαρτί στον τοίχο και βάλε ένα νι για κάθε μέρα που πετυχαίνεις αυτό το στόχο. Και βάλε το σαν στόχο ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ημέρας σου, όντως να κάνεις αυτό το πράγμα και η ικανοποίηση και η χαρά που θα έρθει από αυτό θα είναι απερίγραπτη, έτσι. Γιατί θα νιώθεις καλά, θα νιώθεις εσύ παραγωγικός με τον εαυτό σου και είναι υπέροχο αυτό. Λοιπόν, ξέχωρα από αυτό, την συμβουλή. Η οποία περιλαμβάνει ένα στυλό, ένα τετράδιο. Τι θα κάνεις με αυτά? Πολύ απλά πράγματα. Θα απαντάς 3 ερωτήσεις στον εαυτό σου κάθε μέρα. Ωραία. Και πριν πας για ύπνο ή όταν ξυπνάς το πρωί. Και οι απαντήσεις που θα απαντάς για τον εαυτό σου είναι στην ουσία 3 πράγματα για τα οποία είσαι χαρούμενος για την ημέρα σου. Ωραία. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Μπορεί να είσαι πραγματικά χαρούμενος με το χέσιμο που έριξε το πρωί, γιατί ήταν τέλειο. Ήταν η κουράδα τεράστια και σχηματίστηκε υπέροχα, συμμετρικά και ήταν όρθια. Ωραία, και αυτό σε έκανε χαρούμενο. That's real gold. Αν είναι αυτό, γράψ' το. Και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Μπορεί να είναι κάτι άλλο, έτσι. Μπορεί να είναι επειδή έφτιαξε ένα πολύ ωραίο φαγητό ή γνώρισε μια κοπέλα. Εσύ θα το κρίνεις αυτό. Και αυτό που συμβαίνει, γράφοντας κάθε μέρα 3 πράγματα για τα οποία είσαι χαρούμενος, πιέζεις και μαθαίνεις το μυαλό σου να σκέφτεσαι σε θετικά μονοπάτια. Ωραία. Οπότε ξεκάθαρα η ψυχολογία σου θα είναι ανεβασμένη γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι θετικά αντί να είσαι απεσιόδοξος για οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε ακόμα και μια μέρα που μπορεί να ήταν σκατά από την αρχή μέχρι το τέλος, εσύ θα πιεστείς και θα βρεις πράγματα για τα οποία όντως ήταν μια σπίθα φωτός μέσα στην ημέρα σου. Ωραία. Κράτα το. Γιατί για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να είμαστε παραγωγικοί, η ψυχολογία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, έτσι. Οπότε κάνουμε και ό,τι μπορούμε για να είμαστε ωραία. Ένα αυτό με το τετράδιο και το στυλό. Έχουμε 2 πράγματα με το τετράδιο και το στυλό. Το άλλο είναι, κάθε βράδυ πριν πας για ύπνο,
γράφεις 2 στόχους που βάζεις για τον εαυτό σου να πετύχεις την επόμενη μέρα όταν θα ξυπνήσεις. Οπότε ήδη ξυπνώντας το πρωί την ημέρα σου, ξέρεις τι θες να πετύχεις, έτσι. Οι στόχοι που θα επιλέξεις θα είναι με βάση ένα πράγμα που θα κρατάς στο κεφάλι σου. Είναι, αν κάνω μόνο αυτά τα πράγματα αύριο, θα είμαι ικανοποιημένος από μένα και τη μέρα μου. Ωραία. Μπορεί να είσαι ικανοποιημένος με το να κάνεις απλά γυμναστική και να βγεις για καφέ. Γιατί αυτός ο καφές θα σου δώσει εσένα κάτι. Ωραία. Οπότε επέλεξε 2 πράγματα. Και αν προλαβαίνεις να πετυχαίνεις μόνο το ένα, πάλι θα νιώθεις ωραία γιατί ήταν κάτι που είχε σημασία για σένα. Ωραία. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη σε κάτι καινούριο. Αλλά κάτω για σένα. Επένδυσε στον εαυτό σου. Και θα δεις τρομερές διαφορές. Πάμε στο επόμενο. Αγαπημένο, παιδιά, αυτό εδώ πέρα αλλάζει ζωές, κυριολεκτικά. Ωραία. Είναι, ονομάζεται η αρχή Παρέτο ή ο κανόνας 80-20. Ωραία. Θα διαβάσω τον ορισμό για να καταλάβετε ακριβώς τι πράγμα εννοώ. Λοιπόν, ο κανόνας 80-20 αναφέρει ξεκάθαρα. Το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των προσπάθειών μας. Η αρχή Παρέτο μπορεί και βρίσκει εφαρμογή σχεδόν παντού. Σε πληθυσμό, σε ενεργειακά αποθέματα και κατανάλωση αυτών, βιβλία, εγκληματικότητα, ατυχήματα, ρουχισμό, στον καιρό, διαζύγια. Καθημερινή ζωή, επίτευξη στόχων. Πάμε άλλο ένα παράδειγμα για την παραγωγικότητα. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πας να γράψεις 20 σε ένα διαγώνισμα ή μια εξέταση. Εννοείται πως όχι. Αλλά με το να είσαι ευσυνείδητος για το ποια συγκεκριμένα πράγματα βοηθάνε εσένα στο διάβασμά σου για να πετύχεις μεγάλα αποτελέσματα, το οποίο θα είναι να βγάλεις μια ύλη τεράστια, ας πούμε, και όντως να τη μάθεις. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια φούσκα με συνήθειες. Ωραία. Ότι πάντα όταν διαβάζω, έχω το κινητό μου από δίπλα και τσεκάρω το Instagram κάθε 3 και λίγο. Ή διαβάζω μόνο βράδυ γιατί τότε συγκεντρώνομαι καλύτερα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά για κάθε άτομο. Αλλά εσύ έχεις συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε βοηθάνε στο να είσαι καλύτερος. Οπότε με το να αρχίσεις να καταγράφεις ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία σε βοηθάνε πάρα πολύ στο να είσαι καλύτερος στο διάβασμά σου και όντως ξέροντας ότι αύριο πρέπει να διαβάσω γιατί μεθαύριο δίνω εξετάσεις. Και με το να ξέρεις ότι, φίλε, στο σπίτι μου δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί εκεί μέσα κάνω σεξ, κάνω γυμναστική και πάρτι. Οπότε δεν μπορεί το μυαλό μου να τα συνδυάσει αυτά. Αλλά με το να πάω στη βιβλιοθήκη, μπαίνω κατευθείαν σε ένα mood διαβάσματος. Θα σπαταλήσουμε χρόνο προσπαθώντας να διαβάσουμε στο σπίτι μας. Θα πάμε κατευθείαν στη βιβλιοθήκη. Και άλλα πολλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Οπότε σκέψου εσύ τι είναι αυτό που σε βοηθάει. Αυτό, η αρχή του Παρέτο, είναι κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο. Απαιτεί εξάσκηση. Αλλά αξίζει κάθε προσπάθεια και χρόνο και ενέργεια που θα καταβάλεις στο να το κατακτήσεις και να το βάλεις στη ζωή σου. Ωραία. Γιατί θέλει απλά να σκέφτεσαι συνέχεια ενεργά. Και παιδιά, θα αλλάξει η ζωή σου, ρε. Συγχαρητήρια, ρε μαλάκα. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Please, κάτω για σένα. Επένδυσε στον εαυτό σου. Επένδυσε χρόνο στο να γίνεις εσύ καλύτερος. Και με το να ξέρεις ποιες επιλογές σε κάνουν χαρούμενο, τι έχεις πετύχει, ρε φίλε. Συνειδητοποιήστε τι έχεις πετύχει. Το ελιξίριο χαράς. Για μονιμότητα μιλάμε, έτσι. Γιατί ξέρεις ότι, οπ, είμαι στεναχωρημένος. Ξέρω ότι θα με βοηθήσει το να πάω για να αργήσει. Οπότε, κάτσε σκέψου ενεργά. Αλλά εδώ, παιδιά, έρχεται το στενάχωρο κομμάτι του βίντεο. Γιατί έρχεται το οικονομικό κομμάτι. Χρειάζεται να επενδύσετε πολλά χρήματα για να πετύχετε αυτό το στόχο. Και εννοείται ότι δεν έχουν όλα αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί χρειάζεται να έχει επικάλυψη χρυσού, να είναι η μελάνη σωστή. Πρέπει, ρε μαλάκα, να πάρεις ένα γαμημένο τετράδιο, ρε φίλε. Ένα που να ανοίγει, να έχει χαρτάκια, γραμμούλες και ένα στυλό με μελάνη, παιδιά. Γράψτε τα κάτω, γράψτε τα, τις σκέψεις σας, τους στόχους σας. Κάντε ένα γαμημένο. Νι, πώς το λένε. Νι, ρε μαλάκα, νι, γράψ' το. Θα το πετύχεις, πώς το λένε. Αλλά μην το κρατάς εδώ. Βγάλ' το. Βγάλ' το σε ένα χαρτί. Εντάξει, κάντε για μένα, σε παρακαλώ. Και επίσης, κάνοντας οτιδήποτε που αφορά το στόχο σου, πρέπει να κάνεις μία συγκεκριμένη ερώτηση στον εαυτό σου συνέχεια. Αυτή τη στιγμή κάνω κάτι σημαντικό ή δημιουργώ κάτι να κάνω για να αποφύγω το σημαντικό. Και έτσι όταν συνειδητοποιείς πού σπαταλάς τον χρόνο σου. Αλλά
Έχω μια τάση να τα κάνουμε τόσο περίπλοκα τα πράγματα. Βοήθησε τον εαυτό σου, ρε. Κάντα απλά. Κάντα απλά. Δοκίμασε να το εφαρμόσει αυτό. 21 μέρες. Σου βάζω challenge, ρε φίλε. Μπορείς να το κρατήσεις. Κάντο όπως σου είπα στο βίντεο και σημείωσε τα. Σε έναν πίνακα που έχεις στον τοίχο σου, σε ένα τετράδιο. Αλλά απλά βγάλ τα από το μυαλό σου, εντάξει. Ωραία. Σε ένα χαρτί. Τέλος. Κατά μια εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, αν σας άρεσε αυτό, το βρήκατε βοηθητικό, μοίρασέ το με έναν φίλο σου που μπορεί να το έχει ανάγκη. Αφήστε μου ένα σχόλιο για το τι σκέφτεστε για το βίντεο και στείλτε μου ό,τι απορία έχετε στο Instagram ή οτιδήποτε. Ναι, και στα σχόλια σας, αν θεωρείτε ότι είμαι ο Τζίζος που κατέβηκε και που λέει ξυπνάδες, και αυτό να μου το πείτε, παιδιά, εντάξει. Εγώ να βοηθήσω θέλω. Ωραία, όπως σας είπα, δεν είμαι κανένας γκουρού, ούτε τίποτα. Απλά μοιράζω σκέψεις, εμπειρίες και πράγματα που έχω μάθει στη ζωή μου μέχρι τώρα και πραγματικά μου την έχουν διευκολύνει πάρα πολύ. Αυτά. Από εβδομάδα θα βγω στο Star, στη φωλιά του Κούκου, την εκπομπή live, μαζί με κάτι φίλους μου. Οπότε αναμένετε και βιντεάρες από εκεί και αν έχετε χρόνο τη Δευτέρα μπείτε να το τσεκάρετε. Αυτά. Λοιπόν, λούμπες. Γκουκ.